πιο δυνατά από ό,τι. Βάλτε παρακαλώ τα κινητά σας στο αφόρυγο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα από την μεγάλη προσέλευση που έχει η συζήτηση σήμερα. Ένα γεγονός που είναι ενδεικτικό της αγωνίας των πολιτών για το μέλλον της Καλλιτεχνίας. Προσπαθήσαμε για τη μέγιστη συμμετοχή πολιτών, φορέων και θεσμών σε ένα θέμα τόσο ζωτικής σημασίας, προκειμένου να καταθέσουν την γνώμη τους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Λυπούμαστε όμως για τις απουσίες άλλων σημαντικών θεσμικών προσώπων σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Παρακολουθώντας την κυβερνητική πολιτική της εκχώρησης δικαιωμάτων εξορίξεων στο Ιόνιο και της πετρελαϊκής εταιρείας, που ήδη έχουν επισκεφτεί την Κεφαλονιά για να διαφημίσουν την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία, μας φάνηκε αδιανόητο να μην προχωρήσουμε στην οργάνωση μιας συζήτησης ενημέρωσης, ώστε να κατανοήσουμε ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία μας. Ένα τόσο επικίνδυνο εγχείρημα πρέπει να φωτιστεί από όλες τις πλευρές, γιατί η γνώση είναι αυτή που κινητοποιεί τη δράση μας. Γι' αυτό το λόγο το τραπέζο, σε συνεργασία με την WWF και την Greenpeace, προχώρησε στην σημερινή εκδήλωση. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Δημήτρη Ιταΐν, τον Ολυγέ Βαρδακούλια, πρόσωπος της WWF Ελλάς και τον Κρίστη, εκπρόσωπο της Greenpeace στην Ελλάδα, και τον Σταύρο Αντίπα, νομικό κάτοικο της Καλλιτεχνίας. Ξεκινάει ο Δημήτρης Ιμπραήμ, WWF Ελλάς, την τοποθέτησή του. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέγγιση. Ξέρω ότι η Κεφαλονιά έχει μεγάλες αποστάσεις, δύσκολους δρόμους και πολύ ομίχλη, οπότε εκτιμώ ιδιαίτερα για την προσέγγιση, την οποία θεωρώ ότι είναι ένα πολύ θετικό και ενθαρρυντικό μήνυμα. Και φυσικά ευχαριστώ πάρα πολύ και το Traverso για την φιλοξενία και την πρωτοβουλία να συνδιοργανώσει μαζί μας αυτή την εκδήλωση. Θα είμαι σύντομος, γιατί νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να κάνουμε σε συνέχεια μια ανοιχτή συζήτηση και να ακουστούν οι δικές σας απόψεις, ερωτήσεις, προβληματισμοί. Θα επιχειρήσω μαζί με τον συνάδελφό μου, τον Ολιβιέ Βαρδακούλια, για τα επόμενα 20 λεπτά να σας κάνω μία. Να εστιάσω πάνω στο κομμάτι των εξορίξεων υδρογονανθράκων, όχι πάλι στην σφαίρα του φαντασιακού, αλλά πάνω σε συμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη υπογραφεί μεταξύ των επιχειρήσεων και της ελληνικής κυβέρνησης, που έχουν ήδη κυρωθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο και έχουν ισχύ νόμου, και οι οποίες δεν αφορούν απλά το δικαίωμά μας να γνωρίζουμε, αλλά είναι συμβάσεις 25 ετίας, οι οποίες αφορούν το σύνολο των ερευνών, της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε από την αρχή ότι αυτές οι συμβάσεις, οι οποίες είναι είτε κυρωμένες στη Βουλή, είτε σε τελικό στάδιο κύρωσης, όπως ένα τελευταίο οικόπεδο το οποίο έχει μείνει στο Ιόνιο αυτή τη στιγμή και δύο οικόπεδα στην Κρήτη, έχουν ισχύ νόμου από τη στιγμή που θα κυρωθούν και αφορούν συνολικά τόσο το στάδιο της έρευνας, όσο και το στάδιο της εκμετάλλευσης, το στάδιο δηλαδή της εξόρυξης. Θα κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στο κλίμα μας, στην κλιματική αλλαγή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος για την ανθρωπότητα και για τον πλανήτη. Αυτός είναι ο κίνδυνος της αλλαγής του κλίματος. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια σαν ανθρωπότητα να σταματήσουμε, να συγκρατήσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας πάνω από το όριο, να σταματήσουμε την άνοδο της πάνω από το ασφαλές εισαγωγικά όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου. Και αυτό σημαίνει επί της ουσίας ότι για τη χώρα μας και για καμία άλλη χώρα στον πλανήτη δεν μπορούμε να μιλάμε για νέες εξορίξεις. Άρα, οποιαδήποτε εκμετάλλευση μειών κοιτασμάτων μας βγάζει έξω από αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για να σταματήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τον 1,5 βαθμό. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, 1,5 βαθμός Κελσίου με 2 βαθμούς αύξηση της θερμοκρασίας έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά για ευαίσθητες περιοχές όπως είναι η Μεσόγειος, ευαίσθητες χώρες όπως είναι η Ελλάδα, αφού αφορά κυρίως θέματα όπως είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, τα βιώνουμε όλο και πιο έντονα. Και θα πρέπει να τα βλέπουμε πάντα υπό το πρίσμα του βαθμού ετοιμότητας αυτής της χώρας, της πολιτικής ετοιμότητας που έχουμε, αλλά και των υποδομών.
Άλλα θέματα που επίσης μας απασχολούν σε σχέση με την κλιματική αλλαγή φυσικά είναι η επάρκεια που έχουμε σε πόσιμο νερό και η μείωση αγροτικής παραγωγής. Φυσικά, επίσης και η τουριστική μας απόδοση. Μια χώρα που έχει αυξημένη περίοδο καυσώνων είναι μια χώρα που είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον να επισκεφτείς. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αποτιμήσει το κόστος το οικονομικό για την αλλαγή του κλίματος. Σωρευτικά εκτιμάται στα 701 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2100 ή αν το θέλετε διαφορετικά ετήσια μείωση έως και 2% του ΑΕΠ μέχρι το 2050. Αυτά είναι στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν είναι στοιχεία δικά μας. Ξέχασα να σας πω ότι η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη. Υπάρχουν πηγές σε κάθε έναν από τους ισχυρισμούς τους οποίους κάνουμε, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς πού βασίζονται τα επιχειρήματα, οι ισχυρισμοί μας και τα δεδομένα τα οποία σας μεταφέρουμε. Πριν ξεκινήσω να δείχνω κάποια σημεία σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί αυτή τη στιγμή και εγώ θα εξετάζω περισσότερο το περιβαλλοντικό κομμάτι, ο συνάδελφος Ολιβιέ θα μιλήσει περισσότερο για τους οικονομικούς όρους. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι αργά για να σταματήσουμε τις εξορίξεις των ανθράκων αν το αποφασίσουμε τελικά σαν κοινωνία, σαν χώρα, και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Φαινόταν αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια, στην Ισπανία όμως έγινε οριστικά, λήφθηκε οριστικά η απόφαση να σταματήσουν οι εξορίξεις. Τα έργα εκεί ήταν αρκετά πιο προωθημένα. Υπάρχει πλέον ένα σχέδιο νόμου το οποίο είναι σε στάδιο ψήφισης και το οποίο μιλάει για οριστική απαγόρευση πλέον των εξορίξεων υδρογόνων ανθράκων και επίσης για ένα ενεργειακό σύστημα 100% ΑΠΕ ως τα μέσα αυτού του αιώνα. Το ίδιο έκανε και η Πορτογαλία πριν από λίγες εβδομάδες. Μόλις την περασμένη Παρασκευή στη Βραζιλία απαγορεύτηκε στην Total μία από τις εταιρείες η οποία σκοπεύει να έρθει να εξορίξει στην Ελλάδα, στο Ιόνιο και στην Κρήτη. Της απαγορεύτηκε, απορρίφθηκε οριστικά το αίτημά της να ψάξει για πετρέλαιο στον Αμαζόνιο και μάλιστα για λόγους, ο βασικός λόγος απόρριψης του αιτήματος ήταν ότι η Total μετά από 4 προσκλήσεις που είχε από την βραζιλιάνικη υπηρεσία να βελτιώσει το σχέδιο που είχε, αποφασίστηκε ότι έχει τρομακτικές ελλείψεις και φοβερές ασάφειες και αβεβαιότητες στο στάδιο της αντιμετώπισης ενός ατυχήματος μιας πετρελοκυλίδας στην περιοχή. Θέλω λοιπόν να πω ότι μπορεί σήμερα να φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είναι αδύνατο. Μπορούμε να σταματήσουμε τις εξορίξεις όπως έχει δείξει η εμπειρία σε άλλες χώρες. Μάλιστα στην Ισπανία και την Πορτογαλία δεν έγινε τυχαία, έγινε επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση και η τουριστική βιομηχανία το είπαν, επειδή εκείνες κινητοποιήθηκαν κυρίως στην Ισπανία και οι λόγοι για τους οποίους σταμάτησαν τελικά επίσημα είναι λόγοι προστασίας του περιβάλλοντος και του τουρισμού. Αυτές είναι χώρες οι οποίες για μας επίσης είναι ευθέως ανταγωνιστικές ως προς το τουριστικό προϊόν και την φήμη του ως τουριστικό προορισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δικά μας θέματα. Έχουμε 6 οικόπεδα στο Ιόνιο, τα οποία είναι σε ένα καθεστώς παραχώρησης ή τελικό στάδιο παραχώρησης. Καλύπτουν μια περιοχή σχεδόν 17.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μιλάμε για βαθύες και υπερβαθύες εξορίξεις, δηλαδή οποιαδήποτε εξόρυξη αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τα 1500 μέτρα θαλάσσιο βάθος. Είναι μια μη συμβατική μορφή εξόρυξης που έχει ένα τεράστιο αυξημένο κίνδυνο, πολύ μεγαλύτερο κόστος εξόρυξης και πολύ μεγαλύτερη δυσκολία ως προς το τεχνικό της σκέλος. Αυτό έχει σημασία γιατί όταν μας λένε για παράδειγμα ότι στον Πρίνο δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα, στον Πρίνο το θαλάσσιο βάθος είναι 30 μέτρα. Στην Καβάλα το θαλάσσιο βάθος είναι 50 μέτρα. Δεν είναι η θάλασσα του Ιωνίου των εκατοντάδων ή χιλιάδων μέτρων ανάλογα με την περιοχή. Τα δύο οικόπεδα στην Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει η ίδια διαχειριστική υπηρεσία υδρογόνων ανθράκων, έχουν 3.000 μέτρα βάθος. Έξω από την Πύλο γνωρίζουμε όλοι ότι είναι το πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου. Άρα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που μας λένε για την Καβάλα και για τον Πρίνο. Όποιος το λέει αυτό, δηλαδή, έχει μια διάθεση να κοροϊδέψει και να εμπέξει την τοπική κοινωνία, να την παραπλανήσει. Αυτά εδώ είναι τα οικόπεδα. Ό,τι βλέπετε σε κόκκινη απόχρωση είναι ήδη παραχωρημένο. Ό,τι είσαι σε τελικό στάδιο παραχώρησης, δηλαδή τα δύο οικόπεδα της Κρήτης και ένα οικόπεδο στο Ιόνιο, αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι στη συνέχεια υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ των εταιριών και της κυβέρνησης και μετά πηγαίνει στην Βουλή για ψήφιση, για κύρωση. Τα γκρίζα οικόπεδα που βλέπετε είναι οικόπεδα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά τα οποία η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θέλει να παραχωρήσει. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι η Κεφαλονιά είναι κυριολεκτικά περικυκλωμένη από οικόπεδα που έχουν ήδη παραχωρηθεί σε πετρελαϊκές για έρευνα και για εξόρυξη. Θα τα λέω πάντα μαζί γιατί οι συμβάσεις, ξαναλέω, αφορούν και τα δύο πράγματα μαζί. Πάμε λίγο λοιπόν στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Η περιβαλλοντική νομοθεσία, άσχετα με αυτό που μας διαβεβαιώνουν, είναι διάτρητη με διατάξεις, ελλείψεις υπέρ των πετρελαϊκών επιχειρήσεων. Εκκρεμούν πολύ σημαντικές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους αφορούν το κομμάτι της ασφάλειας και της πρόληψης της ρύπανσης,
Φυσικά υπάρχει απουσία, δεν έχουμε ένα θαλάσσιο πορταξικό σχεδιασμό αυτή τη στιγμή. Απουσιάζουν επίσης, δεν έχουμε κυρώσει σημαντικά τμήματα διεθνών συμβάσεων, τα οποία επίσης έχουν σχέση με την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης. Σε όλες τις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπεται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη θαλάσσια ζωή, κυρίως για τα κοιτώδη, για τους φάλαινες, για τα δελφίνια, για τις φώκες. Σε καμία όμως στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν περιγράφεται τι ακριβώς θα γίνει για να αποτραπεί αυτός ο κίνδυνος. Και δύο σημεία τα οποία θέλω να κρατήσετε από αυτή τη διαφάνεια είναι τα εξής. Το πρώτο είναι ότι οι σεισμικές έρευνες και οι εξορίξεις επιτρέπονται σε περιοχές Natura, σε προστατευόμενες περιοχές. Ειδικά για τις περιοχές του Ιωνίου έχει αποφασιστεί από το Υπουργείο μία εξαίρεση, μία ζώνη αποκλεισμού ενός χιλιόμετρου. Αυτό προφανώς είναι αστείο όταν μιλάμε για διελεύσεις πλοίων, όταν μιλάμε για επιχειρησιακή ή για ατυχηματική ρύπανση και πετρελοκυλίες. Καταλαβαίνετε ότι μία ζώνη αποκλεισμού ενός χιλιόμετρου δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να προστατεύσει εξαιρετικά ευαίσθητες περιοχές. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι βάσει της νομοθεσίας και των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί, δεν χρειάζεται για μία πετρελαϊκή επιχείρηση να φτιάξει, να εκπονήσει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το στάδιο των ερευνών. Εξαιρούνται λοιπόν από αυτή την υποχρέωση. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εσείς για να κάνετε μια θαυρέμβαση σε μια προστατευόμενη περιοχή, π.χ. ένα μικρό πτηνοτροφείο, θα θέλατε μια πολύ αυστηρή, να τηρήσετε μια πολύ αυστηρή περιβαλλοντική διαδικασία και σίγουρα να κάνετε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να τηρήσετε δηλαδή την υποχρέωση για δέουσα εκτίμηση. Πετρελαϊκές όμως επιχειρήσεις αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουν. Και υπάρχει ένας πολύ απλός λόγος γιατί δεν χρειάζεται να το κάνουν. Γιατί έτσι η διαδικασία γίνεται πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο φθηνή για αυτές. Άρα έχουμε ξεκινήσει ήδη πάρα πολύ στραβά το κομμάτι της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Και το τελευταίο θέμα, βέβαια, που είναι ένα ζήτημα βαθύ πολιτικό και έχει σχέση με τη δημοκρατία μας και το πώς ακριβώς εμείς οραματιζόμαστε το ρόλο μας ως πολίτες, καταστρατηγείται συστηματικά κάθε έννοια συμμετοχής και διαβούλευσης με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Θα σας πω μόνο το τελευταίο παράδειγμα που είναι το περασμένο καλοκαίρι, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Κρήτης. Ένα κείμενο 700 σελίδων, ένα τεχνικό κείμενο 700 σελίδων, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα χωρίς κάποια ενεργή δημοσιότητα, απλά αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΗ στις 25 Ιουλίου, δύο μέρες μετά την πυρκαγιά στο Μάτι. Και μπήκε στη δημόσια διαβούλευση για 30 μέρες, μέχρι τις 25 Αυγούστου. Σε 30 μέρες λοιπόν, με την κίνηση μου παγωμένη από την καταστροφική φωνική φωτιά στο Μάτι, εμείς έπρεπε να διαβάσουμε ένα κείμενο 700 σελίδων και να προλάβουμε να υποβάλουμε σχόλια μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές για ένα θέμα το οποίο αφορά μια περιοχή 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Τα δύο οικόπεδα της Κρήτης είναι δύο οικόπεδα 20 και 20 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Αυτό δεν είναι το μόνο φαινόμενο. Νομίζω και εσείς αυτή τη στιγμή γνωρίζετε ότι και στην Κεφαλονιά δεν έχει γίνει κανένας ουσιαστικός διάλογος και ότι για όποιο θέμα ενημερώνεστε τελικά κατόπιν εορτής και αφού οι αποφάσεις είναι ήδη λυμμένες. Οπότε νομίζω ότι και εσείς καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα ότι κάθε έννοια διαβούλευση και συμμετοχή αυτή τη στιγμή είναι καταστραγημένη. Εδώ για να οικονομία χρόνου είναι οι προστατευόμενες περιοχές οι οποίες απειλούνται. Θα μπορέσω να σας το δείξω. Εδώ βλέπετε το χάρτη με τις επικαλύψεις. Ό,τι είναι σε κίτρινη απόχρωση, βλέπετε ότι είναι μια περιοχή που έχει κάποιο καθεστώς προστασίας. Είτε μιλάμε για περιοχή Natura 2000, είτε μιλάμε για εθνικά πάρκα, καταφύγια άγρια ζωής και εθνικούς δρυμούς. Η ζωή που απειλείται από τις εξορίξεις. Οι περιοχές αυτές είναι πολύ πλούσιες στη θαλάσσια ζωή. Έχουμε φυσιτήρες, έχουμε ζηφιούς. Έχουμε 4-5 διαφορετικά είδη δελφινιών τα οποία ζουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε φώκες και φυσικά έχουμε τη χελώνα καρέτα-καρέτα. Όλα αυτά τα είδη είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στον ήχο. Οι σεισμικές εκρήξεις λοιπόν, που είναι το στάδιο των σεισμικών ερευνών, που αφορούν εκρήξεις ήχου κάθε 10 με 15 δευτερόλεπτα για εβδομάδες ή ακόμα και για μήνες, 24 ώρες το 24ωρο, είναι έρευνες οι οποίες έχουν τεράστιες επιπτώσεις και μπορούν ακόμα και να οδηγήσουν σε θάνατο τη θαλάσσια ζωή. Τα ζώα αυτά χρειάζονται τον ήχο για να προσανατολίζονται, για να επικοινωνούν, για να βρίσκουν την τροφή τους, για να ζουν σε ομάδες. Προφανώς ο ήχος μπορεί να τους προκαλέσει ακόμα και θανάτωση. Αυτό λοιπόν κρατήστε το στο μυαλό σας πάντα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν χρειάζονται εταιρείες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ακριβώς αυτό το στάδιο. Αυτό που χρειάζονται, αυτό που προβλέπει η νομοθεσία που ξέχασα να σας πω, είναι το σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης. Αυτό είναι ένα καινοφανές κείμενο, μια καινοφανής εξέλιξη για τα δεδομένα τα νομικά της χώρας, που είναι ένα κείμενο το οποίο προβλέπει ακριβώς
τι θα ακολουθήσει στο στάδιο των σεισμικών ερευνών. Έχουμε μόνο μία εμπειρία από αυτό που είναι το σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης των Ιωαννίνων, που είναι χερσαία εξόρυξη εκεί. Κανένας δεν γνωρίζει πότε, με ποιους όρους αυτό συντάσσεται, ποιος το εγκρίνει, αν αυτό αναθεωρείται. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το συντάσσει η εταιρεία και το κρατάει η εταιρεία. Στην περίπτωση των Ιωαννίνων το πήραμε σαν κείμενο από διαρροή. Δεν το πήραμε ποτέ επίσημο. Εκεί θα μάθετε ακριβώς με ποιους όρους δηλαδή, θα γίνουν οι σεισμικές έρευνες. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα προφίλ για τις εταιρείες οι οποίες θα βρεθούν στην περιοχή. Είναι τα ΛΠΕ τα οποία δεν έχουν κάποια δραστηριότητα εξόρυξη μέχρι τώρα στην Ελλάδα ή τον κόσμο. Οι άλλες εταιρείες όμως, η Total και η Repsol που έρχονται, έχουν. Αυτό που λοιπόν θέλω να γνωρίζετε ότι είναι και για την Total και για την Repsol. Η Total έχει ένα πολύ βαρύ ιστορικό διαφθοράς, κυρίως περιστατικών χρηματισμού κρατικών λειτουργών και δημόσιων υπηρεσιών, ώστε να πάρουν, να κερδίσουν διαγωνισμούς ή στο να εξασφαλίσουν συγκεκριμένα πακέτα, συγκεκριμένα προγράμματα εξορίξεων. Έχουν ήδη καταδικαστεί για παρεμβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν ένα πολύ βαρύ ιστορικό περιστατικό ρύπανσης, ένα από τα πιο σημαντικά εκ των οποίων είναι στη Γαλλία, στη δική τους χώρα, που είναι το ναυάγιο της Έρικα, το οποίο πραγματικά προκάλεσε μια ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή με φοβερό κόστος για τις τοπικές κοινωνίες. Θα σας μιλήσει ο Ολιβιέ σε συνέχεια γι' αυτό. Και η Repsol, η οποία επίσης έχει αναλάβει το operation σε κάποια συγκεκριμένα οικόπεδα, ένα εκ των οποίων είναι και στο Ιόνιο, είναι η τέταρτη εταιρεία στην Ισπανία με τις περισσότερες θυγατρικές σε φορολογικούς παραδείσους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί, όπως θα σας πει και ο συνάδελφός μου σε λίγο, η τοπική κοινωνία έχει αναλάβει ένα άμεσο έσοδο. Και αυτό είναι το 5% επί του φορολογητέου εισοδήματος. Όχι το 5% του τζίρου. Όχι το 5% της αξίας του κοιτάσματος. Το 5% του κέρδους. Το 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Το λέω λοιπόν γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το τι μπορεί να εμφανίσει μια εταιρεία ως ένα κέρδος. Έχει καταδικαστεί και στην Ισπανία για σύσταση καρτέλ και στην Βολιβία για φορολογική. Έχει ένα μακρύ ιστορικό περιστατικό ρύπανσης και στην Ισπανία, ενώ μέχρι πρότινος επιχειρούσε και εκείνη να εξορίξει πετρέλαιο στον Αμαζόνιο. Και εδώ θα σταματήσω για να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον Ολιβιέ Βαρδακούλη, που θα σας μιλήσει για το οικονομικό κομμάτι. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Ιμπραήμ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την